Η Περιφερειακή Ένωση Καβάλας είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ελπίδα και δεν εκφράζω μια ελπίδα, εκφράζω μια σιγουριά δεδομένων της σκληρής δουλειάς που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Σύσκεψη πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης με θέμα την επερχόμενη κακοκαιρία ελπίδα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κύριος Πολίτης, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με επάρκεια σε αλάτι, εκχιονιστικά έτοιμα για χρήση και σχέδιο αποχιονισμού να έχει σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι υπηρεσίες μας και στην ΠΕ Καβάλας αλλά και αυτή τη στάσου, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, διαθέτουμε αυτή τη στιγμή 4 αποχιονιστικά μηχανήματα και 2 της εργολαβίας συντήρησης, σύνολο 6 δηλαδή, και μιλώ για την Καβάλα. Καθώς επίσης και 2 γκρέτερ και 2 φορτωτές. Στη Θάσο έχουμε ένα αποχιονιστικό μηχάνημα και ένα TSMB της εργολαβίας, τα οποία είναι όλα σε πλήρη ετοιμότητα. Σε ό,τι αφορά την επάρκειά μας σε αλάτι, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να έχουμε εξασφαλίσει επάρκεια σε αλάτι, αρκετούς τόνους στις αποθήκες μας, προκειμένου να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι να παρέμβουμε και όχι, δεν σταθήκαμε εκεί. Υπάρχει ανοιχτή εργολαβία προμήθειας αλατιού για όσα φαινόμενα και όσες ποσότητες χρειαστεί στο μέλλον. Επίσης, εξασφαλίσαμε την επιχειρησιακή ικανότητα των οχημάτων μας. Σε δηλώσεις του, ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας ανέφερε ότι θα διανύσουμε το επόμενο δεκαήμερο πολικές θερμοκρασίες, ό,τι πέφτει από ιετό θα είναι χιόνι, ενώ σε ορισμένες περιοχές η χιονόπτωση δεν θα είναι μέτρια. Η Θάσος είναι πιο κοντά γεωγραφικά στο φαινόμενο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα υπάρξει χιονόστρωση. Που είναι το πρώτο σύστημα που θα μας επηρεάσει. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσει. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα ξεκινήσει με χιόνι. Κυρίως στις ορεινές περιοχές και σταδιακά θα πέσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αν εξαιρέσουμε την παραλιακή ζώνη εκτός του Δήμου Νέστου, όπου εκεί θα είναι χιόνι, στις υπόλοιπες περιοχές, αναφέρουμε παραλία της Καβάλας και την παραλία του Δήμου Παγκαίου, οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν και χιονόστρωση από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το καλό είναι ότι το φαινόμενο θα έχει γρήγορη αποδρομή, δηλαδή το πρωί θα έχει φύγει. Ίσως οι περισσότεροι που θα ξυπνήσουν δεν θα δουν φαινόμενα, θα δουν όμως τα υπολείμματα από τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα και μετά, και ίσως για ένα χρονικό διάστημα αυτά να είναι και έντονα. Δηλαδή να είναι καλή η χιονόπτωση, δεν θα είναι μέτρια απλά, μέτρια έντασης σε ορισμένες περιοχές. Άρα, αμέσως μετά, αν δούμε λίγο μερικά 24 ώρα πιο πέρα, ένα ανάλογο σύστημα θα επηρεάσει τη Δευτέρα. Ό,τι συζητάμε αφορούν και την Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και ιδιαίτερα της Δευτέρας η Θάσος είναι πιο κοντά στο φαινόμενο, είναι δηλαδή γεωγραφικά πιο κοντά στο φαινόμενο, οπότε θα επηρεαστεί περισσότερο. Οπότε συνιστούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, εμείς έχουμε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας, μέσω μιας εργολαβίας συντήρησης που έχουμε, που τρέχει κάθε χρόνο, βάζει 2 αποχιονιστικά μηχανήματα για την περιοχή της Καβάλας και 2 οδηγούς και επικουρούμε και εμείς με τα δικά μας μηχανήματα και μέσα. Αυτή η συνεργασία, από ό,τι έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια, παράγει ικανοποιητικό αποτέλεσμα και είμαστε σχετικά ευχαριστημένοι με όλο αυτό. Επίσης, όσον αφορά τα αλάτια, έχουμε επάρκεια αλατιού και επίσης, άμα χρειαστεί, μπορούμε να προμηθευτούμε και άλλους τόνους όσους θα χρειαστεί για το φαινόμενα και άμα προκύψουν και κάποια φαινόμενα στο μέλλον. Αξίζει να αναφερθεί ότι ευρεία σύσκεψη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας πραγματοποιήθηκε και στην Καβάλα, υπό την προεδρία του Δημάρχου Καβάλας ο Άδωρο Μουριάδη, με την παρουσία των αντιδημάρχων ποιότητας ζωής και πρωτογενούς τομέα και τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων. Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει ότι για την προμήθεια αλατιού και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών, οι πολίτες μπορούν να υποκοινωνούν στο 2513 500 000 και στο 2513 502 500.
Κατά τη διάρκεια σύσκεψης αποφασίστηκε να λειτουργήσουν τα ΚΑΠΗ του Βύρωνα και του Αγίου Αθανασίου για τη φιλοξενία των πολιτών που δεν διαθέτουν μονάδες θέρμανσης.